Γεια σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Υγεία και χαρά σε όλους. Ξέρεις, λέει, ότι έχεις μεγαλώσει όταν αντί να σου επιτρέπεται, σου επιβάλλεται να μείνεις ξύπνιος το βράδυ της πρωτοχρονιάς. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο TV World του Σωτηρίου έτους 2016, το οποίο και θα αφιερώσουμε αποκλειστικά σε ορισμένες ελληνικές κυκλοφορίες του 2015, οι οποίες για τον ΑΕ λόγο ξεχώρισαν, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει σε καμία περίπτωση πως είναι οι μοναδικές κυκλοφορίες που ξεχώρισαν το 2015. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τους ανανεωμένους Face Reverse, το νέο άλμπουμ των οποίων με τίτλο Universe, όπου You, εσύ, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και άρεσε πολύ σε όσους αρέσκονται σε groove metal με ενέσεις πεντατονικής. Πάμε τώρα να δούμε τους Endomain, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πολύ μεγάλη δισκάρα heavy power με prog τσαχπινιές και τα λέμε σε λίγο. Step in the Machine λέγεται ο δίσκος των Endomain, Rebecca Strip, το βίντεο που δημιούργησε ο σκηνοθέτης μάγος αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Καϊμακάμης. Είμαστε στα Artwork Studio, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά σε όλους. Όλοι περιμένουμε τον καινούριο χρόνο για ένα νέο ξεκίνημα στις παλιές κακές αγαπημένες μας συνήθειες. Και πάμε τώρα να δούμε τους Out Loud, οι οποίοι μέσα στη χρονιά ανακεφαλαίωσαν την καριέρα τους με τον δίσκο συλλογή Destination Overdrive, κάνοντας παράλληλα και μια διασκευή στο I'm So Excited, των Pointed Sisters. Βλέπουμε το βίντεο και επανερχόμαστε για να ανεβάσουμε ταχύτητες. Εδώ λοιπόν στο TV World Mad και το Metal Hammer σε αυτό το πρώτο TV World για το 2016. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο τα παιδιά από τους Σελέστια, τον Βασίλη, τον Σάβα από τους Acid Death και τον Βορέα από τους Αχερουσία. Είναι οι τρεις από τους τέσσερις οι οποίοι την επόμενη Κυριακή θα εμφανιστούν στη σκηνή του Αχκιτάρου. Η Soul Skinner θα είναι η τέταρτη, παιδιά, σωστά? Ναι, σωστά. Καλή χρονιά καταρχάς και σε όλους. Καλή χρονιά, σε όλους. Σε παιδιά μας βλέπουν τους χρόνους. Σάβα, 5 Years Arise from the Ashes λέγεται η βραδιά αυτή, στην οποία, από ό,τι έχω καταλάβει, εσείς είστε οι άνθρωποι που την οργανώνετε και καλέσατε κάποιους φίλους ώστε να αποκτήσει έτσι έναν ξεχωριστό ενδιαφέρον, ένα χρώμα διαφορετικό. Είναι ουσιαστικά 10 του Γενάρη, ναι. Κλείνουμε 5 χρόνια από την επάνωδο. Θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε σε εκείνη την ημερομηνία το headline show που θέλαμε τουλάχιστον να κάνουμε στην Αθήνα. Θα έχουμε και κάποιους καλεσμένους και μαζί μας θα είναι η Αχερουσία, Soul Skinner και Celestia. Φιλικές μπάντες και οι τρεις. Ωραίο πακέτο. Πιστεύω ο κόσμος θα περάσει καλά. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, γιατί είναι τέσσερις μπάντες από το Extreme Metal, η οποία όμως η καθεμία είναι από μια διαφορετική σχολή. Δηλαδή είστε εσείς με το τεχνικό death metal σας, είναι η Soul Skinner, η οποία είναι πιο brutal, αν θέλεις, την έκφρασή τους, πιο άγρια στο death metal. Είναι η Celestia που παίζουν αυτό το τεχνικό. Δεν θα το πω female fronted metal. Όχι. Γιατί δεν είναι, δεν είναι καθαρά. Και είναι και η Αχερουσία με το black metal. Τους φαντάζομαι πως θέλατε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στα σχήματα. Σαφέστατα. Ναι. Αλίμονο αν θα ήταν όλο το πακέτο ένα πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έχει ενδιαφέρον και για τον οποιοδήποτε που θα έρθει να δει, ας πούμε, το live. Ίσα-ίσα που μας χαροποιεί το γεγονός που και οι τρεις μπάτες δέχτηκαν να συμμετάσχουν και να κάνουμε όλοι μαζί ένα ωραίο πακετάκι. Ωραία, θα θέλαμε να είναι και κάποιος από τους Soul Skinner εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν τα παιδιά. Να πιάσουμε λίγο τις άλλες μπάντες. Βορέας Φαέθων, Αχερουσία. Long time no see. Εντάξει, ας πούμε πως είχαν προκύψει διάφορες υποχρεώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήμασταν ανενεργοί. Απλά ήμασταν λίγο πιο επιλεκτικοί στις εμφανίσεις μας και στις κινήσεις που κάνουμε. Δέχτηκα την πρόταση ενώ ήμουν στο εξωτερικό από το Σάβα. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι εδώ και αρκετά χρόνια. Τρέφω μια πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση, σαφέστατα, για τους Acid Death. Και βεβαίως δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Έτσι κι αλλιώς για μας αυτό όλο το concept, εν πάση περιπτώσει, εγέρσεως από τις τάχτες, μας βρίσκει πολύ θετικούς. Και γιατί ίσως περνάει ένα μήνυμα με έναν υποδόριο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, συνειρμικά ίσως. Και κατά δεύτερο λόγο, γιατί στην ουσία και για μας είναι μια κίνηση, εν πάση περιπτώσει, επαναπροσδιορισμού μας στο χώρο, διότι πολύ απλά σιγά σιγά και η μπάντα η δικιά μας ρολάρει, τουλάχιστον όσο αφορά τα συναυλιακά, και είναι ένα πολύ καλό για μένα εφαλτήριο αυτό το show, το οποίο είχαμε την τιμή να μας προσκαλέσουν. Η Αχερουσία την εποχή αυτή δημιουργικά πού βρίσκεται, ετοιμάζεται κάποιο νέο άλμπουμ? Ναι, είμαστε στη φάση των ηχογραφήσεων για τον τρίτο μας δίσκο, ο οποίος θα είναι ένα concept, το οποίο θα είναι βασισμένο στον Προμηθέα. Μας έχει απορροφήσει πάρα πολύ αυτό σαν διαδικασία. Είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ δημιουργική.
Και επίσης έχουμε και την εξής πρόκληση, διότι αυτή τη φορά στοιχουργικά οι στίχοι δεν θα είναι στα αγγλικά, θα είναι στα αρχαία ελληνικά και όχι ας πούμε στην Αττική διάλεκτο, αλλά στην Αλεξανδρινή κοινή. Δηλαδή μια γλώσσα η οποία είναι πολύ πιο βατή και θέλουμε να κάνουμε ένα πείραμα. Νομίζουμε ότι θα αποδώσει περισσότερο το κόνσεπτ του δίσκου. Επίσης παράλληλα γυρνάμε τη δεύτερη μας ταινία και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα, ας το αποκαλύψω τώρα μια και είναι χρονιάρες μέρες, παράλληλα με το τρίτο δίσκο θα ηχογραφήσουμε και ένα special CD, το οποίο δεν θα πηγαίνει σαν bonus αλλά σαν δώρο σε οποιονδήποτε ας πούμε αγοράσει το τρίτο δίσκο, στο οποίο οι αχερουσία διασκευάζουν κάποια παραδοσιακά τραγούδια με έναν τρόπο όπου εν πάση περιπτώσει πειραματιζόμαστε όπως τα θέλαμε και τα φωτίζουμε από κάποιες απόψεις λίγο διαφορετικά. Ωραία. Βασίλη, Σελέστια, ιδιαίτερα ενεργή τον τελευταίο καιρό από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι βλέπω. Ακριβώς. Καταρχάς να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον Σάβα, γιατί και εμάς μας έγινε η πρόταση που τη δεχτήκαμε με τιμή και χαρά. Οι Acid Death για μας αποτελούν ένα συγκρότημα που έχει αρχίσει το στίγμα του στον ελληνικό χώρο. Πέρα να κρύβω με τώρα σιγά. Όχι καθόλου. Δηλαδή και λίγα λέω. Ναι. Πραγματικά και λίγα λέω. Έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ανοίξανε δρόμους που οι άλλοι τους εκμεταλλεύτηκαν. Και αυτό πρέπει να τους πιστωθεί κάποτε. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να αρχίσουν να λέγονται. Οπότε και εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή. Γιατί πραγματικά έχει να κάνει με την αναγέννηση μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο που πιστεύω ότι όλες οι μπάντες έχουν περάσει. Μια περίοδο απραξίας, μια περίοδο προβλημάτων μαζεμένων. Είναι κάτι το οποίο ίσως είναι και μέσα στο πρόγραμμα. Ίσως χρειάζεται να το περάσει μια μπάντα για να αποδείξει ότι έχει πίστη σε αυτό που κάνει και ότι έχει τη δύναμη να ξανασηκώνεται. Νομίζω πως η Acid Death πλέον είναι υπόδειγμα πάνω σε αυτό, γιατί η επιστροφή τους μετά από αυτά τα χρόνια ήταν πολύ πιο δυναμική και ουσιαστική, κατά με τουλάχιστον, όσον αφορά την έργο το οποίο παρουσιάζει. Οπότε, πέραν από αυτό, είναι και όλος ο συμβολισμός που περιέχει αυτή η συναυλία και αυτή η πρόκληση. Οπότε, γι' αυτό σου είπα ότι δεχτήκαμε με χαρά να συμμετέχουμε. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του line-up, γιατί είχαμε όντως και εμείς περάσαμε τα δικά μας τα προβλήματα στο θέμα του line-up. Παγιώθηκε το line-up, καταφέραμε να είμαστε έτοιμοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είμαστε πλέον έτοιμοι να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην προώθηση του Beneath Abyss. Όπως θα ξέρετε, έχουμε αναθέσει σε μεγάλο agency του εξωτερικού την προώθηση και έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά σε παγκόσμιο επίπεδο και θέλουμε να το υποστηρίξουμε με όσο δυνατόν καλύτερες έτσι συναυλιακές παρουσίες. Παράλληλα, ετοιμάζουμε γυρίσματα του δεύτερου βίντεο κλιπ μας από το δίσκο, στο οποίο πάλι θα είναι σκηνοθέτης ο Ματίας Κόλεκ, οπότε αυτό το αποκαλύπτουμε από τώρα. Και πέραν αυτού, έχουμε στο μυαλό μας ότι να ετοιμάσουμε και άλλες συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παράλληλα ετοιμάζουμε υλικό για το επόμενο άλμπουμ. Δηλαδή, ήδη έχουμε ετοιμάσει 5 κομμάτια ολοκληρωμένα. Πιστεύω ότι τέλη του χρόνου, του 16, αυτού του χρόνου δηλαδή, θα μπορούμε να μπούμε να ηχογραφήσουμε. Σάβα, από ό,τι ακούω και από τα δύο τα παιδιά, ξέρεις, ενδεχομένως χωρίς να το καταλάβεις ορισμένες φορές, αφήνεις ένα αποτύπωμα στο χώρο, το οποίο το έχει πράξει και αυτό πρέπει να είναι. Ευχαριστώ όλες τις μπάντες για αυτό το πράγμα. Σαν μπάντα πια τους ευχαριστούμε. Θα κοκκινήσουμε εμείς τώρα, ναι, θα αρχίσουμε να τρεπόμαστε. Κοίταξε να δεις. Δεν μας ενδιαφέρε ποτέ κάτι τέτοιο. Με ποια έννοια? Με την έννοια του να πατήσουμε πάνω σε αυτό. Ανέκαθεν αυτό το οποίο προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν από καρδιάς. Γι' αυτό και ίσως δεν ακολουθήσαμε ποτέ κανένα ρεύμα της εποχής. Το ίδιο πράγμα συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι αξιόλογο, μπορεί κάλλιστα να μας πει ό,τι θέλει. Είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε το οτιδήποτε, οποιοδήποτε σχόλιο, και καλό και κακό. Ναι, το Hall of Mirrors κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και νομίζω πως η αποδοχή από τον κόσμο ήταν πολύ πιο ζεστή από κάθε προηγούμενη. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά ίσως το άλμπουμ το οποίο το δέχτηκε ο κόσμος με απίστευτα καλή διάθεση. Πήρε και παίρνει ακόμα πάρα πολύ καλές κριτικές, κάτι το οποίο μας χαροποίησε από την αρχή και φυσικά ακόμα. Με δεδομένο ότι για αυτό το δίσκο, καλά και για όλους τους προηγούμενους βέβαια, αλλά ειδικά αυτό επειδή ήταν και ο δεύτερος ουσιαστικά της επανόδου, δώσαμε κυριολεκτικά ψυχή και σώμα σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα με το δίσκο. Δεν έχουμε βέβαια ξεκινήσει ακόμα όπως η Σελέστια να δουλεύουμε και με το υλικό. Έχουμε και τις επανακυκλοφορίες οι οποίες τώρα που μιλάμε είναι πια στα χέρια μας. Οπωσδήποτε. Αν μη τι άλλο, το Hall of Mirrors σίγουρα μας πήγε, όχι ένα, αρκετά βήματα παραπάνω. Μάλιστα.
Ωραία, τα παιδιά, να το ανακεφαλαιώσουμε τώρα όλο αυτό το project το οποίο έχετε ετοιμάσει. Την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, 10 του μήνα, 10 στο Κύταρο. Κύταρο. Acidez θα έχει ρουσία, Soul Skinner Celestia. Τίτλος της βραδιάς είναι 5 Years Arise from the Ashes. Να πω το εξής, ότι το δικό μας το set είναι 90 λεπτό. Αυτό σημαίνει πως αυτοί που θα έρθουν θα πρέπει να έχουν υπομονή. Θα ακούσουν πολύ μουσική γενικά εκείνο το βράδυ. Και θα κάνουμε όλες τις συμπάτες το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Ωραία, τα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στα Art Rock Studio και στο TV War. Πάμε τώρα εμείς να δούμε το βίντεο που έκαναν οι Acidez για το Hall of Mirrors και Talents. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε την αναφορά μας σε ορισμένες από τις πολλές ελληνικές κυκλοφορίες του 2015 και πάμε τώρα στους Planet of Zeus, οι οποίοι μπορεί να μην κυκλοφόρησαν νέο full length μέσα στο 2015, αλλά έκαναν μια σπουδαία ευρωπαϊκή περιοδία, όπου άνοιξαν και μια σειρά εμφανίσεων των ηρώων τους Clutch, ενώ το τραγούδι τους Sworn to Avenge βρέθηκε στο soundtrack της ταινίας The Republic. Αυτά και με τους Planet και γυρνάμε σελίδα τώρα, αλλάζουμε κεφάλαιο και πάμε στους Mortal Torment, οι οποίοι 4 χρόνια και πολλές συναυλίες μετά το Resuscitation κυκλοφόρησαν το Cleaver Redemption. Ακραίο brutal death metal που αγαπά την τεχνική αλλά δεν την παντρεύεται κιόλας, φωνητικά από τα έγκατα της γης και μια μυρωδιά τσίκνα στην ατμόσφαιρα. Το δικό μου με διπλό τζατζίκι, παρακαλώ. Πολεμιστές του δρόμου, όπου γη και πατρίση, Beggars πρέπει να είναι το ελληνικό σχήμα που κάνει τις περισσότερες συναυλίες, ενώ παράλληλα κυκλοφορεί δίσκους με μεγάλη συχνότητα. Όλα είναι δρόμος και στο τέλος της ημέρας τα πάντα είναι rock and roll. Το Devil's Highway κυκλοφόρησε μαζί με το Metal Hammer. Υπάρχουν αρκετά βίντεο από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάμε να δούμε το κλιπ για το ομότιτλο τραγούδι, το Devil's Highway, και τα λέμε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι το TV War του Mad για τη Metal Hammer, βεβαίως. Και στο πρώτο αυτό TV War του 2016 βλέπουμε αποκλειστικά βίντεο από συγκροτήματα που παρουσίασαν έργο μέσα στο 2015. Καλή χρονιά σε όλους, ο αισιόδοξος λέει, μένει ξύνιος στην παραμονή της πρωτοχρονιάς για να δει το νέο έτος να έρχεται, ο απεσιόδοξος μένει ξύμιος για να σιγουρευτεί ότι ο παλιός χρόνος όντως έφυγε και στα δικά μας τώρα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά άλμπουμ που ακούσαμε μέσα στη χρονιά είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το Enemy Within των Null or Zero, όπου ακούσαμε φρέσκο metal, γεμάτο riff, με αγάπη για το κλασικό heavy thrash και σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές φωνές των τελευταίων ετών. Σίγουρα περιμένουμε ωραία πράγματα από τους Null or Zero στο μέλλον, πάμε να τους δούμε και προσοχή, γιατί ακολουθεί μετά τους Null or Zero η ψήφωνη τρομοκρατία. Illusions and Infinite Void είναι ο τίτλος του πρώτου full length των Sacred Rage και προσωπικά μιλώντας, συγχωρέστε με. Γι' αυτό πρόκειται για το ελληνικό άλμπουμ που άκουσα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, όχι μόνο τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Tech speed metal γεμάτο ένταση, έμπνευση και διαφορετικότητα. Το βίντεο τους είναι και αυτό διαχειρός του μαέστρου Γιάννη Καϊμακάμι. Tyrannus Revolt. Ανανεωμένοι επέστρεψαν μέσα στη χρονιά οι Sorrowful Angels, το νέο άλμπουμ των οποίων υπό τον τίτλο Remedy κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Εκεί το συγκρότημα παρουσιάζεται με σαφώς πιο prog διαθέσεις, διατηρώντας το σκοτεινό του προφίλ, αλλά αδιαφορώντας πλέον για τον χαρακτηρισμό goth metal που τους συνόδευε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Shatterbox. Πάμε και για το σημερινό φινάλε σε αυτό το πρώτο TV War του 2016. Ένα TV War που αφιερώθηκε σε ορισμένες από τις καλύτερες ελληνικές κυκλοφορίες του έτους που πριν από λίγες μέρες μας άφησε, και κλείνουμε με τους Sorrowful Winds, οι οποίοι μετά από χρόνια απουσίας επανήλθαν με το Not Aligned, παρουσιάζοντας μια καθόλου ενδιαφέρουσα δουλειά. Κλείνουμε λοιπόν με τους Sorrowful Winds. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρέα, την υπομονή σας και την καλή σας διάθεση και ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή χρονιά σε όλους.